Εάν όμως ζητάνε τη γνώμη μου, αυτοί που έχουν ξεκινήσει τον εμβολιασμό, mm-hmm. θα τους έλεγα ότι αυτή τη στιγμή να κάνουν και τη δεύτερη δόση. Ξέρετε γιατί? Για τον απλούστερο λόγο. Κάθε πρόταση ή συνηγορία ενός γιατρού, ενός θεραπευτή, πρέπει να βασίζεται στο μέγιστο κέρδος για τον ίδιο του τον ασθενή, συνεκτιμώντας τα ωφέλη, αλλά και τις οποιασδήποτε παρενέργειες, αν μπορούσαμε να πούμε. Αυτή mm-hmm. τη στιγμή, μέσα στην κρίσιμη περίοδο που ζούμε, τα ωφέλη που έχει κανένας από το κέρδος, από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από εκείνο τον θεωρητικό, το λέω θεωρητικό, με όσα είπε και ο κύριος Κοσμήτωρας, θεωρητικό κίνδυνο να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση θρόμβωσης. Απαντώντας ως γιατρός, ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής, μιλώντας χθες το βράδυ στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής», αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με το εμβόλιο της AstraZeneca, τονίζοντας όμως ότι η Επιτροπή των Ειδικών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά και στην προσεκτική μελέτη των στοιχείων. Όσον αφορά την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, ο κύριος Λιονής είπε: αυτοί που δεν έχουν κάνει, κύριε καθηγητά, την πρώτη δόση με το συγκεκριμένο εμβόλιο, να περιμένουν. Αν αυτοί έχουν πάρει την πρόσκληση, πάλι θα μιλήσω σαν γιατρός, έχουν πάρει την πρόσκληση, πάντα το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο από το να μολυνθούν και να έχουν μια πιθανότητα σοβαρής λίμωξης. Ίδια η άποψη για το εμβόλιο της AstraZeneca και από τον Κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Κοχιαδάκη. Δηλαδή εγώ θα έλεγα το εξής. Υπάρχουν ορισμένα αυτή τη στιγμή περιστατικά σπάνιας θρόμβωσης. Η επιστήμη όμως έχει κινητοποιηθεί και θα το ψάξει και θα μας δώσει την απάντηση. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σημαντικό και κάτι που θα σταματήσει τον εμβολιασμό και ιδιαίτερα για το εμβόλιο της AstraZeneca. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca αναφέρθηκε μιλώντας στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη και ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης. Είναι αποδεκτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η αποτελεσματικότητα να είναι 60%. Μα δεν είναι γρήπη εδώ, αυτό δεν μας λέτε? Μισό, κύριε Τζανάκη. Μισό, όχι. Τώρα εδώ είναι ένα πεδίο που το ξέρετε. Εσείς δεν μας λέτε ότι δεν είναι γρήπη? Είναι άλλο πράγμα. Πιο σοβαρό. Τώρα υπολογίζουμε με βάση τη γρήπη. Αποφασίστε. Κύριε Σαχίνια, ακούστε με να δείτε. Όταν λέμε ότι προσφέρει 60% αποτελεσματικότητα, είτε το θέλετε εσείς ή οποιοδήποτε, είτε το θέλει κανένας. Δεν είναι τι θέλω εγώ, κύριε Τζανάκη, είναι τι βλέπουμε. Είναι σημαντικό. Αν το συγκρίνουμε με τη γρήπη, τότε είναι σαν τη γρήπη. Αυτό μου λέτε? Δεν σας λέω αυτό. Τότε πώς το λέω? Αυτό σας το λένε άλλοι. Εγώ δεν σας το λέω. Τότε εσείς το χρησιμοποίησατε τώρα, ότι και στην γρήπη είναι 50% η επιτυχία. Εγώ διαστραβλώνω, εσείς το είπατε. Να το ξαναβάλω. Θέλετε να το ξαναβάλω, τι είπατε? Ακούστε τι είπα. Ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί 60% αποτελεσματικότητα ότι είναι μια υπαρκτή και αποτελεσματική κατάσταση, την οποία κάνει αποδεκτή ως εμβολιαστική αποτελεσματικότητα. Εφόσον λοιπόν επιτυχάνεται με τον πρώτο εμβολιασμό, με όλα τα εμβόλια, αυτού του είδους αποτελεσματικότητα, για μας είναι πολύ σημαντικό, τους επιδημιολόγους ή τους γιατρούς.